Γεια, είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr και σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε διακοσμητικά σπιτάκια με το Mammoth Glue Crystal και το Mammoth Multi πολλαπλών εφαρμογών. Θα χρησιμοποιήσουμε ρετάλια ξύλων, ό,τι μας έχει περισσέψει δηλαδή από παλιότερες κατασκευές, ενώ θα σας δείξω και πώς να προσθέσετε παλαιωμένο ύφος. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε διάφορα ξύλα και πιχάκια, Mammoth Glue Crystal με τον ειδικό κόφτη και το πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun, Mammoth Multi πολλαπλών εφαρμογών, Bostik Power Repair, χαρτοτενία Denbraven, χρώματα και πινέλο, ξυλάκια χειροτεχνίας, γάντζο, γλαστράκια και φυσικά το σχέδιο από το diy.bostik.com. Ξεκινάμε σημαδεύοντας. Στα σπιτάκια που θα έχουν τριγωνική σκεπή, βρείτε το κέντρο του πλάτους τους και τραβήξτε μία γραμμή. Στην μία πλευρά και κάθετα στη γραμμή αυτή, τοποθετήστε ένα τρίγωνο 45 μοιρών και σχεδιάστε μία ορθή γωνία. Για το σπιτάκι με τη μονή σκεπή, ευθυγραμμίστε το τρίγωνο με το ξύλο και τραβήξτε γραμμή. Κόψτε τα ξύλα στα σημάδια που κάνατε. Μην πετάξετε τα τρίγωνα που περισσεύουν, θα τα χρειαστούμε αργότερα. Χρησιμοποιήστε ποτηροτρύπανο 4 εκατοστών για να ανοίξετε διακοσμητικές τρύπες. Σε αυτό το σημείο, κόψτε και τα ξυλάκια χειροτεχνίας που θα δημιουργήσουν τα μπαλκόνια των ραφιών. Πάμε να ανοίξουμε το Mammoth Multi πολλαπλών εφαρμογών. Βρείτε την ασφάλεια στο πλάι της συσκευασίας και αφαιρέστε την. Γυρίστε την γκρι βάση ώστε το βελάκι να δείχνει στο max και πιέστε το γκρι έμβολο μέχρι να αρχίσει να τρέχει η κόλλα. Τώρα, τοποθετήστε τα πιχάκια των σκεπών στις θέσεις τους και σημειώστε πού εφάπτονται για να περάσετε κόλλα. Εφαρμόστε Mammoth Multi πολλαπλών εφαρμογών και κολλήστε κάθε πιχάκι ώστε να δημιουργήσετε τις σκεπές σε όλα τα ξύλα. Στα μεγάλα σπιτάκια θα τοποθετήσουμε και ραφάκια. Στην κάτω πλευρά τους τοποθετήστε ένα από τα τρίγωνα που περίσσεψαν νωρίτερα. Πάνω από τα τρίγωνα τοποθετήστε τα υπόλοιπα ξύλα, αυτά των 17 εκατοστών, και σημειώστε πού θα περάσετε κόλλα. Εφαρμόστε Mammoth Multi πολλαπλών εφαρμογών στις δύο πλευρές των τριγώνων και στη μία πλευρά του ραφιού και κολλήστε τα στις θέσεις τους. Αφήστε την κατασκευή να στεγνώσει για τουλάχιστον 2 ώρες. Όταν στεγνώσει το Mammoth Multi μπορείτε να βάψετε τα σπιτάκια. Για παλαιωμένο εφέ χρησιμοποιήστε χρώματα κυμολίας με στεγνό πινέλο. Κάντε απότομες πινελιές χωρίς να σας απασχολεί ιδιαίτερα αν θα καλυφθεί όλη η επιφάνεια. Ξεκινήστε με το χρωματισμό των σπιτιών και όταν στεγνώσουν, καλύψτε τις τριγωνικές άκρες με χαρτοτενία Denbraven και περάστε και το χρώμα της στέγης. Αφήστε το χρώμα να στεγνώσει καλά για 24 ώρες. Χρησιμοποιήστε γυαλόχαρτα για να αφαιρέσετε κατά τόπους το χρώμα. Επιμείνετε στις ακμές και στις γωνίες των ξύλων. Όταν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, ξεσκονίστε καλά όλα τα σπιτάκια. Ώρα για την Bostik Power Repair. Ανοίξτε τη συσκευασία. Ξεβιδώστε το ασημένιο καπάκι, αφαιρέστε το λευκό δαχτυλίδι και βιδώστε πάλι στη θέση του το ασημένιο καπάκι. Στην πλάτη των ραφιών τοποθετήστε 10 ξυλάκια χειροτεχνίας των 5,5 εκατοστών και ισομοιράστε τις αποστάσεις μεταξύ τους. Κάθετα πάνω τους τοποθετήστε τα 2 ξυλάκια των 8,5 εκατοστών και εφαρμόστε μία μικρή ποσότητα Bostik Power Repair σε κάθε μικρό ξυλάκι. Πάνω εκεί κολλήστε τα οριζόντια ξυλάκια. Επαναλάβετε για το δεύτερο μπαλκόνι και αφήστε τα να στεγνώσουν. Σε ένα γωνιακό χάρακα ευθυγραμμίστε 6 ξυλάκια των 5,5 εκατοστών και ισομοιράστε τις αποστάσεις ώστε να καλύψουν 9 εκατοστά. Εφαρμόστε μία μικρή ποσότητα Bostik Power Repair σε κάθε μικρό ξυλάκι και κολλήστε πάνω τους ένα ξυλάκι χειροτεχνίας 9 εκατοστών. Επαναλάβετε τη διαδικασία άλλες 3 φορές ώστε να δημιουργήσετε συνολικά 4 πλαϊνά. Μετά από 2 ώρες μπορείτε να εφαρμόσετε Bostik Power Repair στις κάτω άκρες των μπαλκονιών και να τα κολλήσετε στις θέσεις τους. Χρησιμοποιήστε χαρτοτενία Denbraven για να κρατηθούν στις θέσεις τους μέχρι να στεγνώσει η κόλλα. Πάμε για συναρμολόγηση της κατασκευής. Με τον ειδικό κόφτη ανοίξτε το Mammoth Glue Crystal. Βιδώστε τη μύτη και τοποθετήστε το Mammoth Glue Crystal στο πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun. Πατήστε μερικές φορές μέχρι να αρχίσει να βγαίνει κόλλα. Τοποθετήστε τα πιχάκια των 3 εκατοστών παράλληλα μεταξύ τους και πάνω τους τοποθετήστε τα σπιτάκια με τη σειρά. Ισομοιράστε τις αποστάσεις και σημειώστε πού κάθεται το κάθε σπιτάκι για να ξέρετε πού θα περάσετε κόλλα.
εφαρμόστε Mammoth Blue Crystal ανάμεσα στα σημάδια και κολλήστε όλα τα σπιτάκια. Αφήστε την κατασκευή να στεγνώσει για 24 ώρες. Στο μεσαίο σπιτάκι μπορείτε να τοποθετήσετε έναν γάντζο για να κρεμάσετε από εκεί ένα γλαστράκι. Βρείτε το κέντρο, κάντε μια τρύπα και βιδώστε το γάντζο. Η κατασκευή σας είναι έτοιμη. Μπορείτε να την κρεμάσετε ακουμπώντας το οριζόντιο πιχάκι σε δύο καρφιά. Με γεια!